Νομίζω σήμερα είναι η κατάλληλη ημέρα για να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είμαστε στο πλαίσιο αυτής της κινητής εορτής, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η έννοια και ταυτόχρονα πόσο περίπλοκη είναι. Αλλά το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι το Άγιο Πνεύμα υπάρχει στην Άγια Γραφή, ονομάζεται βέβαια και Παράκλητος από τον ίδιο τον Χριστό. Υπάρχει αναφορά επίσης συγκεκριμένη στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, το οποίο μιλάει και για το Πνεύμα της Αλήθειας. Παρεπιπτόντως, για όσους διαβάζουν πραγματικά τα κείμενα βλέπουν ότι οι αναφορές γίνονται πάνω στο πνεύμα. Άρα επειδή είχαμε στη συνέχεια η Οικουμενική Σύνοδο που αποφάσισε να μην χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη βρέθηκε όλο και πιο συχνά η αναφορά του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό, αυτό που έχει σημασία είναι τι σημαίνει. Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι τυχαίο ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα. Το 7 δεν είναι ανάγκη να σας τον αλύσω, φαντάζεστε από πού έρχεται. Και είναι την επόμενη μέρα της Κυριακής της Πεντηκοστής. Άρα άμα κοιτάξετε αυτούς τους αριθμούς είναι λογικό να υπάρχει βέβαια και το 50, είναι λογικό να υπάρχει όπως καταλαβαίνετε και το 7 και όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι είναι καθοριστικό γιατί επί του ουσίας σημαίνει ότι τώρα αρχίζει η διάδοση του έργου του Χριστού. Καταλαβαίνετε όταν μπαίνουμε στο μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και αρχίζουμε με αυτόν τον τρόπο ενώ θα μιλήσει για την βάπτιση στο όνομα του πατρού, του Ιού και του Αγίου Πνεύματος καταλαβαίνουμε ότι είναι θεμελιακό. Άρα γιατί όμως είναι θεμελιακό, γιατί ουσιαστικά δίνει στην πίστη, και βέβαια ειδικά ε, στους Αποστόλους την ιδέα ότι έχουν και έναν ρόλο να παίξουν τώρα έναν ρόλο τελεολογικό όχι μόνο οντολογικό θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε εκείνο το σημείο γίνεται ας το πούμε έτσι η τεχνική μεταμόρφωση των μαθητών σε Αποστόλ γιατί πριν δεν το χρησιμοποιούμε με αυτήν την έννοια. Ούτε ή άλλως δεν θα χρησιμοποιηθεί με αυτήν την έννοια παρά μόνο ουσιαστικά τον επόμενο αιώνα όταν θα εδρεωθεί η διαφορά των πρώτων μαθητών με τους επόμενους. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά με αυτήν την παρέμβαση Άρα αυτό το τρίτο στοιχείο της ίδιας οντότητας καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο το θέμα της πίστης, δεν είναι μόνο ότι ακολουθώ, αλλά και διαδίδω. Με αυτήν την έννοια είναι θεμελιακό στοιχείο για τον χριστιανισμό, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει και μια εξωστρέφεια. Ε, δεν είναι μόνο η σχέση του πιστού με το Θείο. Μπορεί να λειτουργήσει και με έναν ιερό τρόπο επειδή διαδίδει το έργο το οποίο είναι αναγκαίο ως πράξη γιατί αλλιώς θα εκφυλιζόταν Ακόμα και η πίστη. Άρα, βλέπουμε ότι έχουμε την δημιουργία, έχουμε την διάσωση και την διάδοση.